εδώ ο γιος του Προέδρου εξέθεσε τους δημοσιογράφους, βασικά με μένα τάχει, ότι κάνω κριτική το Λουτσέσκο. Και έλεγε ο Ριζβάν, κάτω τα χέρια δημοσιογράφοι, ο γιος του Σαββίδη, ο Κοντός. Ρε Κοντέ, αφού μπάλα δεν ξέρεις. Τι ανακατεύεσαι σε εμάς δηλαδή, τι ανακατεύεσαι. Μπράβο. Δηλαδή αν το διώξει τώρα ο μπαμπάς του, θα πει συγγνώμη στους δημοσιογράφους που κάναν κριτική. Δεν βλέπει ότι το υλικό της ΑΕΚ σαν αξία, budget, είναι το 1 πέμπτο. Ότι τους πουλήσανε τις σακαράκες για Mercedes. Ότι τους φέρανε τις βαλούτες. Ότι φέρανε ένα προπονητή που δεν κάνει τακτική. Δηλαδή για να κάνεις τακτική, επιθετική, το πρώτο που πρέπει να κάνει κίνηση είναι ο φορ. Αυτοί βρήκαν την κολόνα της ΔΕΗ. Την κολόνα της ΔΕΗ το Μπρίγιοβιτς. Δηλαδή τι διαφορά έχει ο Κλάους που ήταν αισθητός με τον Μπρίγιοβιτς. Καμία κίνηση. Καμία κίνηση. Εξτρέμ. Αλέβαντος, αρχηγός, τον ακούω. Ο Πέλκας δεν είναι εξτρέμ, δεν τριπλάρει. Μα είναι κοντός. Μα είναι γρήγορος. Δεν πάει να είναι. Το ένας με έναν δεν το έχει. Πάμε από την άλλη μεριά. Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι ποδοσφαιρική απάτη. Το Λάζαρο 75 λεπτά να δίνει την ψυχή του είναι μια ομάδα, μια οικογένεια με δυνατούς παίκτες. Και έχω τον ΠΑΟΚ να έχω τον Βιερίνια Λουλού. Ένας μένα να μην πηγαίνει ποτέ, το Μακ Λουλού, τον Ελκαντουρί Λουλού, τον Μπρίγιοβιτς στατικό, περιμένει έτσι να του έρθει στο κεφάλι. Εγώ αν ήμουν ο γιος του Σαββίδη, θα λέγα ρε μπαμπά, γιατί κάνει τον έξυπνο αυτό. Εσύ έδωσες 1,5 εκατομμύριο για να παίζει ο Βιερίνη αριστερό μπακ ή δεξί μπακ. Όχι παιδί μου, τον πήραμε για εξτρέμ. Και τι κάνει σαν εξτρέμ. Βιερίνια είναι ποδοσφαιρική απάτη. Το Λάζαρο 75 λεπτά να δίνει την ψυχή του είναι μια ομάδα, μια οικογένεια με δυνατούς παίκτες. Και έχω τον ΠΑΟΚ να έχω τον Βιερίνια Λουλού, ένας μένα να μην πηγαίνει ποτέ, το Μακ Λουλού, τον Ελκαντουρί Λουλού, τον Μπρίγιοβιτς στατικό. Είναι το 1 πέμπτο ότι τους πουλήσανε τις σακαράκες για Mercedes, ότι τους φέρανε τις βαλούτες, ότι φέρανε ένα προπονητή που δεν κάνει τακτική. Δηλαδή για να κάνεις τακτική, επιθετική, το πρώτο που πρέπει να κάνει κίνηση είναι ο φορ. Αυτοί βρήκαν την κολόνα της ΔΕΗ, την κολόνα της ΔΕΗ το Μπρίγιοβιτς. Δηλαδή τι κάτω τα χέρια δημοσιογράφοι, ο γιος του Σαββίδη, ο Κοντός. Ρε Κοντέ, αφού μπάλα δεν ξέρεις. Τι ανακατεύεσαι σε εμάς δηλαδή, τι ανακατεύεσαι. Μπράβο. Δηλαδή αν το διώξει τώρα ο μπαμπάς του, θα πει συγγνώμη στους δημοσιογράφους που κάναν κριτική. Δεν βλέπει ότι το υλικό της ΑΕΚ σαν αξία, budget. Κοίταξε, εδώ ο γιος του Προέδρου εξέθεσε τους δημοσιογράφους, βασικά με μένα τάχει, ότι κάνω κριτική το Λουτσέσκο. Και έλεγε ο Ριζβάν, κάποια φορά έχει ο Κλάους που ήταν αισθητός με τον Μπρίγιοβιτς. Καμία κίνηση, καμία κίνηση. Εξτρέμ. Αλέβαντος, αρχηγός, τον ακούω. Ο Πέλκας δεν είναι εξτρέμ, δεν τριπλάρει. Μα είναι κοντός, μα είναι γρήγορος. Δεν πάει να είναι. Το ένας με έναν δεν το έχει. Πάμε από την άλλη μεριά, Βιερίνια.